Και έχουμε ήδη κοντά μα τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Για να δούμε όλα τα νεότερα. Τα λέγαμε και χθε, Στέλλα, για τι βαρύτατε καταγγελίε του Προέδρου των Σπαρτιατών. Με βάση τις οποίες περιμέναμε την παρέμβαση τη δικαιοσύνη. Η παρέμβαση τη δικαιοσύνη ήρθε τελικά σήμερα. Μετά από τόσο σοβαρότατε καταγγελίε, Ματίνα, που παρέπεμπαν σε πολύ σοβαριά, σε βαριά ποινικά δικήματα, ε, ήταν μονόδρομο η παρέμβαση τη δικαιοσύνη. Το λέγαμε και χθε. Μέσα σε ένα 24ωρο, λοιπόν, παρενέβη η εισαγγελία του Αριού Πάγου και έτσι την Τρίτη, διότι ο κύριο Τίνκα είπε πάρα πολλά τα τελευταία 24 ώρα. Να θυμίσω ότι στη Βουλή είχε μιλήσει για Greek Mafia μέσα στο κόμμα του, για εκβιασμού, για απειλέ, για Δον Ήταν απίστευτε καταγγελίε. Γι' αυτό και την Τρίτη, λοιπόν, καλείται στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, να δώσει στοιχεία, να δώσει ονόματα και διευθύνσει προφανώ για όλα όσα κατήγγειλε τα οποία αφορούν και του βουλευτέ, του βουλευτέ αντάρτε και ενδεχομένω από, αυτή την, από το, που θα πάμε, το που θα πάει ο κύριο Τίνκα στην εισαγγελία να ανοίξει ένα νέο κύκλο, ενδεχομένω και μια νέα ποινική έρευνα για όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί. Με φόντο βεβαίω και την κρατική χρηματοδότηση στου παρτιάτε, διότι όπω έχουμε δει όλε αυτέ τι μέρε, ο περισσότερο λόγο γίνεται για το χρήμα, οι καταγγελίε, δηλαδή ε, οι εκατέρωθεν καταγγελίε, έχουν να κάνουν και με το χρήμα και φυσικά τον α, ρόλο του Ηλία Κασιδιάρη, που όπω είπε, όπω κατήγγειλε ο κ. Τίνκα, έδινε οδηγίε στου βουλευτέ του μέσα από τι φυλακέ Δομοκού. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα δείξει η δικαστική έρευνα θα ανοίξει και το δρόμο, θα δώσει και τον τόνο στο πώ θα κινηθεί ακολούθω και η πολιτεία, πώ θα, θα κινηθούν τα κόμματα του κοινοβουλευτικού τόξου, τα οποία όπω είδαμε, είδαμε και την ανακοίνωση του ζητούν παρεμβάσει για όλο αυτό το πρωτοφανέ κοινοβουλευτικό φαινόμενο, για αυτό που αντιμετωπίζουμε τι τελευταίε ημέρε. Την ίδια ώρα, η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών φιλορροεί. Είχαμε τι τρει διαγραφέ των βουλευτών. 12 αριθμούν οι βουλευτέ των Σπαρτιατών. Οι τρει διεγράφησαν προημερών από τον κύριο Στίγκα. Σήμερα είχα μία, μία ανεξαρτοποίηση του βουλευτή του κυρίου Μανούσου, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο τη Βουλή. Μαθαίνω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει ανεξαρτητοποιηθεί και ο άλλο βουλευτή, ο κύριο Φλόρο, ο οποίο να θυμίσω, ο Ματίνα ήταν αυτό ο οποίο ε, είχε εκφιάσει την υποψηφιότητα Κασιδιάρη μέσα από την Ολομέλεια τη Βουλή, από το βήμα τη Ολομέλεια. Είχε προκαλέσει την αντίδραση του κυρίου Στίγκα και από εκεί ξεκίνησε και η σοβαρότατη εσωκομματική κρίση που κατέληξε στο σκηνικό που έχουμε σήμερα, δηλαδή να έχουμε έναν πρόεδρο στην ουσία μόνο του, χωρί κόμμα. Να θυμίσω απλώ εδώ κοινοβουλευτικά ότι για να ε, υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να είναι πάνω από πέντε βουλευτέ. Αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών αριθμεί 7 βουλευτέ. Αν αν έχουμε και άλλε δύο ε, εκτός, διαγραφές ή ανεξαρτοπίσεις, τότε φυσικά δεν θα έχουμε κοσπαρτιατών μέσα στη Βουλή. Και η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, Στέλλα, βρίσκεται ήδη στην κόψη των, του ξηραφιού, σύμφωνα με τα όσα μας περιέγραψες και περιμένουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.